Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν καλαθοσφαιριστή με πλούσιο παλμαρέ, θα λέγαμε. Τον βλέπουμε ήδη, τον Νίκο Μποχορίδη. Και να τον ευχαριστήσουμε και πολύ. Συμβάλλει τα μέγιστα στην πορεία του Όφη και πέρσι και φέτος που ξεκίνησε και το πρωτάθλημα, βέβαια έτσι έχει διακοπεί βία, θα λέγαμε. Νίκο Μποχορίδη, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου στην Κρήτη σήμερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Καλησπέρα σας. Νίκο, μία δύσκολη χρονιά βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι και αγωνιστικά και προπονητικά έχετε διακόψει την παρουσία σας στα γήπεδα. Θέλω να μας πεις πώς βιώνετε όλη αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, όπως και στην πρώτη καραντίνα, αυτή η κατάσταση που είναι πρωτόγνωρη που ζούμε. Τα δεδομένα, δυστυχώς, για εμάς τους αθλητές των πιο χαμηλών κατηγοριών ειδικά είναι πολύ δύσκολα. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χώρο που μπορούμε να προπονηθούμε. Και παλεύουμε με όποιο τρόπο και όποιο μέσο έχει ο καθένας να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον εαυτό μας σε μια υποτυπώδη κατάσταση. Γιατί δεν μπορείς να είσαι σε αγωνιστική κατάσταση, χωρίς να μπορείς να μπει σε γήπεδο. Πολύ σωστά. Και θέλω να μας πεις πάνω σε αυτό. Γιατί πραγματικά, όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να προπονηθείς κάτω από τις κανονικές συνθήκες αυτές ενός γηπέδου, πόσο πίσω σας πάει αυτό εσάς ως αθλητές το γεγονός αυτό? Πόσο καιρό θα κάνετε να επανέλθετε σε ρυθμούς ώστε να μπείτε ξανά σε αγωνιστική δράση? Γενικά δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι τέτοιο με ακρίβεια, γιατί ακόμη και το θέμα ενός τραυματισμού, ας πούμε, είναι πολύ διαφορετικό. Γιατί μπορείς να κάνεις μια αποκατάσταση, μπορείς σιγά σιγά να μπαίνεις. Εδώ τώρα μιλάμε για οριστική διακοπή στο τι κάνουμε εμείς. Οπότε μόνο με τρέξιμο και λίγο ασκήσεις με το σώμα μας και αυτά, προσπαθούμε να είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Οπότε κάθε εβδομάδα και κάθε παραπάνω μέρα για μας μετράει πολύ περισσότερο. Μάλιστα, και είναι σίγουρα δύσκολες οι συνθήκες. Χθες, Νίκο, είδαμε την ανακοίνωση μιας πλειάδας αθλητών καλαθοσφαίρισης, οι οποίοι ζητούν την επανεκκίνηση και των μικρότερων κατηγοριών. Γνωρίζουμε ότι διεξάγεται μόνο η Basket League και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις των ομάδων. Ωστόσο, από εκεί και κάτω τίποτα, και σε επίπεδο προπονήσεων και σε επίπεδο αγώνων. Φαντάζομαι ότι και εσείς, σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής, συνενείτε σε όλο αυτό, έτσι δεν είναι? Σίγουρα καταλαβαίνω ότι η κατάσταση στη χώρα και είναι πολύ δύσκολη. Και μου φαίνεται και κάπως λογικό η διακοπή των αγώνων, γιατί μπλέκονται μέσα τα ταξίδια αυτά. Απλά θεωρώ λίγο παράλογο το μέτρο με τις προπονήσεις, γιατί εμείς ακόμη και πριν που το καλοκαίρι, ας πούμε, υποτίθεται ήταν ανοιχτά ή οτιδήποτε, ήταν πολύ εύκολο να υπάρχει μια εχνηλάτηση, γιατί ήταν συγκεκριμένα τα άτομα που μπαίνουμε μέσα. Οπότε το θέμα της προπόνησης δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο δύσκολο ώστε να μας το αφαιρέσουν τελείως για τόσο πολύ καιρό. Θα είναι εύκολο, έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, να είναι περιορισμένα τα άτομα που μπαίνουν στο γήπεδο. Ξέρουμε ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν, και η εχνηλάτηση ειδικά είναι κάτι πολύ πιο εύκολο αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, και από τη στιγμή που είμαστε σε καραντίνα, νομίζω ότι είναι και... Εμείς δεν μπορούμε να πάμε και κάπου, ας πούμε, να πεις ότι πριν ήταν όλα ανοιχτά και ότι υπήρχε υπερμετάδοση. Μπορώ να το καταλάβω μέχρι ένα σημείο, αλλά νομίζω ότι ήταν μια λυμμένη απόφαση και σε αυτή και η Ομοσπονδία που δεν πιέζει. Και βρήκανε απλά τον πιο εύκολο τρόπο ώστε να μην ταλαιπωριούνται, να το πω, ασχοληθούν παραπάνω, βάλουν ένα πρόβλημα παραπάνω στο κεφάλι τους, γιατί σίγουρα έχουν πάρα πολλά και είναι δύσκολα τα πράγματα. Το καταλαβαίνω αυτό. Πάντως βλέπουμε σιγά σιγά ότι οι πιέσεις που υπάρχουν από συγκεκριμένες ομοσπονδίες, το είδαμε και με τη Volley League και στη Super League 2, αρχίσουν σιγά σιγά να αποδίδουν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις προπονήσεις, όπου και εκεί πάντως, Νίκο, είναι πολύ αυστηρό το υγειονομικό πρωτόκολλο. Δεν το θεωρώ παράλογο να είναι, από τη στιγμή που λένε ότι υπάρχει αυτή η υπερμετάδοση και ότι θα να αλλάξουν κάτι. Απλά όπως κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν και πηγαίνουν στις δουλειές τους και υπάρχει αυτή η ειχνηλάτηση. Και για μας δεν είναι μια δουλειά γραφείου που καλώς ή κακώς εμείς, αν πεις ότι κάτσω μια εβδομάδα, δεν μου στοιχίζει τίποτα στους αθλητές, στους προπονητές και σε όλη τη διαδικασία. Το θέμα των προπονήσεων πιστεύω ότι θα πρέπει να ήταν λίγο πιο διαλλακτική, γιατί τώρα δεν είναι ούτε καν μια καλοκαιρινή περίοδος που κάποιοι θα μπορούσαν να αθλούνται συνέχεια έξω να διατηρήσουν. Εντάξει, εμείς είμαστε και λίγο πιο τυχεροί στην Κρήτη που μιλάμε για Δεκέμβριο και ο καιρός είναι και νορμάλ και έχει ζέστη συνήθως, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα περισσότερο, δηλαδή έχω πολλούς φίλους εγώ που μένουν στη Θεσσαλονίκη ή πιο βόρεια, που μιλάμε και είναι απαγορευτικό να βγεις έξω να τρέξεις. Μάλιστα. Βέβαια, Νίκο Μποχορίδη, εκτός από την σωματική καταπώνηση που επιφέρει όλη αυτή η κατάσταση, υπάρχει και η ψυχολογική. Θέλω να μας πεις πώς περνάς εσύ την καραντίνα, πώς είναι η όλη κατάσταση σε προσωπικό επίπεδο.
Γενικά προσπαθώ να διατηρώ ένα πρόγραμμα, όπως όταν πήγαινα στο γήπεδο. Προσπαθώ να κάνω, δηλαδή, αν μπορώ τη μέρα μου έξω που πηγαίνω και τρέχω, να την κάνω την ίδια ώρα και να λέω στον εαυτό μου ότι είναι σαν τη διαδικασία που πηγαίνω στο γήπεδο. Γενικά σκέφτομαι αισιόδοξα, έτσι είμαι και στη ζωή μου. Πιστεύω ότι θα φτιάξουν όλα σιγά σιγά και ότι κοιτάω μπροστά, το περισσότερο λέω το περάσαμε τώρα, λίγο μας έχει μείνει και αυτό είναι που πιο πολύ προσπαθώ να πω στον εαυτό μου. Το ζώρικο είναι ότι είμαι μακριά από την οικογένειά μου, δεν μπορείς να, και όλοι μας, δεν μπορείς να είναι αγαπημένα σου πρόσωπα, πρέπει να προσέχουμε, δεν μπορείς να ταξιδέψεις. Αυτά λίγο είναι που κάποιες φορές μπορεί να σε ρίξουν ψυχολογικά, αλλά αν σκέφτεσαι ότι το περισσότερο το φάραμε, πιστεύω θα είμαστε καλά μετά. Νομίζω ότι όλοι μας αυτό σκεφτόμαστε, ότι σιγά σιγά θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τον ερχομό και του εμβολίου θα φτάσουμε στο τέλος αυτού του τούνελ και θα πάρουμε πίσω τη ζωή μας, όπως θέλουμε όλοι μας να πιστεύουμε. Θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα στους αρμοδίους σε ό,τι αφορά το μπάσκετ και τη δική σας κατηγορία? Είδαμε και τον coach, τον Βασίλη Τωράλη, πρόσφατα έτσι την πικρία που εξέφρασε μέσα από την προσωπική του ιστοσελίδα. Φαντάζομαι ότι και εσείς οι παίχτες κάτι θέλετε να πείτε πάνω σε αυτό. Ναι, σίγουρα συμφωνώ με τον κόσμο, το διάβασα και αυτό. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν εκφράσει το ίδιο και σαν προπονητές, σαν παίχτες. Ευελπιστώ να το σκεφτούν και να καταλάβουν ότι σε εμάς και η μία εβδομάδα διαφορά μετράει και ότι δεν είναι εντάξει αφού κάτσετε ένα μήνα, καθίστε ένα ακόμα και όλα καλά. Ευελπιστώ να βρουν τη συνταγή, να έχουμε ένα μπούσουλα και τουλάχιστον να ξεκινήσουμε και εμείς να κάνουμε προπόνηση και όταν είναι όλα ασφαλή να μπορούμε να κάνουμε και τους αγώνες και τότε να ξεκινήσουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι πρόβλημα να πάει πιο μετά το πρωτάθλημα. Πιο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι εμείς δεν κάνουμε προπόνηση. Το να παίζουμε και καλοκαίρι δεν νομίζω ότι τους περισσότερους αθλητές τους πειράζει. Από το να μην χαθεί μια ολόκληρη χρονιά εννοείται. Απλά το ζώρικο είναι να ξαναξεκινήσουμε την προπόνηση. Μάλιστα. Ωραία. Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, θέλω να πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Παρότι, όπως είπα και στην αρχή, ήταν μικρή η εκκίνηση του πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής. Ωστόσο, ο Όφη μπήκε πολύ δυναμικά σε αυτό το πρωτάθλημα. Κατάφερε να πετύχει τρεις νίκες σε τέσσερα παιχνίδια, χάνοντας μόνο από τα Χανιά και μάλιστα με ένα καλάθι. Νομίζω ότι ήταν πολύ ικανοποιητικός αυτός ο πρώτος απολογισμός, Νίκο, ο οποίος ωστόσο διακόπηκε με το γνωστό άσχημο τρόπο. Ναι, ειδικά για τα δεδομένα που ξεκίνησε η ομάδα και τη όλη κατάσταση έγινε μια ανασυγκρότηση και θέλανε να προωθήσουν και πιο νεαρούς παίχτες. Κρατήσαμε κάποιους βασικούς μεγάλους από πέρσι ώστε να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Γενικά υπάρχει ένα οικογενειακό κλίμα στην ομάδα, υπήρχε μια πολύ καλή διάθεση. Και ο κύριος Καμπάκας που βγήκε μπροστά και ο Σφακιανάκης και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν μείνει από την περσινή διοίκηση έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια. Και ο Ηρακλής Σφαγιανάκης, αν δεν τον ανέφερα και αυτόν, που τρέχουν πιο πολύ από όλους. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτό φάνηκε και στο θέμα του γηπέδου, γιατί παίζουμε και σαν ομάδα, βοηθάμε τα νέα παιδιά, γιατί υπάρχουν κάποια ταλέντα τα οποία αξίζει να προωθηθούν και να μπορέσει να βγει και το κριτικό μπάσκετ μπροστά και να μπορεί αυτή η ομάδα του Όφη να έρχονται οικογένειες, να βλέπουν τα παιδιά τους, να υπάρχει μια τέτοια συνοχή. Έτσι όπως έχουν γίνει τα δεδομένα, ειδικά και τα οικονομικά και όλες οι ομάδες έχουν αρχίσει και κοιτάνε τα δικά τους παιδιά. Οπότε βγαίνει κάτι καλό τουλάχιστον από αυτή την κατάσταση, τη δύσκολη. Είναι παρήγορο, Νίκο Μποχωρίδη, ότι μπορεί ο Όφη να επενδύει και στα δικά του παιδιά που θα δούμε στο μέλλον να πρωταγωνιστούν και τους δίνει βήμα αυτή την δύσκολη χρονιά, θα λέγαμε, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τώρα μια ομάδα και ειδικά με το όνομα του Όφη, που είναι το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να έχει μέλλον, να επενδύσει στα νέα παιδιά και να μπορεί να φέρνει δικούς του ανθρώπους στο γήπεδο. Είναι σημαντικό να ρίξεις και να βλέπεις κάποιον που έπαιζε από μικρές ακαδημίες και να τον βλέπεις να προοδεύει και να είναι στο αντρικό. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία πράγματα που γίνονται σε όλη τη διαδικασία του αθλητισμού. Πολύ σωστά. Και έχοντας λοιπόν αυτό το πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Όφη, πού έχετε βάλει τον πύχη αγωνιστικά φέτος, ποιος είναι ο στόχος του Όφη? Ο στόχος μας ήταν σίγουρα η παραμονή στην κατηγορία όσο το νωρίτερα γίνεται. Δεν πιστεύω ότι θα ζοριζόμασταν, για να πω την αλήθεια, προσωπική μου εκτίμηση. Ξεκινήσαμε όπως θα έπρεπε. Τώρα με τα δεδομένα αυτά, κανείς δεν ξέρει πώς θα εμφανιστεί. Ακόμη και ομάδες που πριν μπορεί να ήταν πολύ ανεβασμένες, τώρα μπορεί να τις τελείως διαφορετικά. Είναι τα δεδομένα, είναι σαν να ξαναξεκινάς την ουσία το πρωτάθλημα από την αρχή. Σωστά. Για μένα είναι σαν να μην έχει γίνει κανένα αποτέλεσμα και ότι ξεκινάς από το μηδέν. Mm-hmm. Από το μείον βασικά, αλλά ας πούμε μηδέν.
Πραγματικά λόγω έτσι. Της κατάστασης. Μάλλον θα χρειαστεί και μία μίνι προετοιμασία ξανά για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα χρειαστούν 2 με 3 εβδομάδες προετοιμασίας. Πιστεύω το λιγότερο για να μπορέσουν να είναι λίγο πιο safe τα πράγματα και να ξεκινήσουμε όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Θέλω να μας κάνεις και ένα σχόλιο για την απουσία του κόσμου και πώς την βιώνετε εσείς οι παίκτες, δεδομένου ότι έχει ζήσει την καυτή έδρα του ΒΑΚ, τον κόσμο του Όφη που σίγουρα αποτελεί τον έκτο παίκτη όταν βρίσκεται στο γήπεδο και στο πλευρό σας. Πώς είναι να αγωνίζεσαι σε ένα άδειο γήπεδο? Ήταν πολύ, πολύ παράξενο πρωτόγνωρο, θα το πω, γιατί είχαμε και την τύχη ότι γυρίσαμε εμείς στο ΒΑΚ φέτος, ενώ η ομάδα αγωνιζόταν πέρσι στα Οράκια. Και τουλάχιστον στο ΒΑΚ λέγαμε ότι είναι μια πάρα πολύ καυτή έδρα και ότι είναι ένα κλουβί και είναι πολύ διαφορετικό αυτό που παίρνεις από τον κόσμο. Γιατί τα Οράκια καλώς κακώς, ειδικά για πιο χαμηλές κατηγορίες, είναι ένα χανές γήπεδο. Και τελικά βιώσαμε το ΒΑΚ να είναι τελείως άδειο, να μην μπορούν να μπουν ούτε συγγενείς και φίλοι που λένε 10 άτομα μέσα να δουν το ματς. Και να παίζουμε λες και είναι κάθε αγώνας προπονητικού χαρακτήρα, σαν φιλικά ήταν δηλαδή στα δεδομένα. Ευτυχώς μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε σε αυτό και ό,τι μάτι δώσαμε στην έδρα μας το κερδίσαμε, γιατί ήταν και δύσκολα τα παιχνίδια που δώσαμε. Και ευελπιστώ να μπορέσουμε να ξαναδούμε και εμείς το γήπεδο και να ξαναδούμε και έστω κάποιο κόσμο να μπορέσει να μπαίνει, γιατί αυτή είναι και η χαρά του αθλητή. Τώρα να παίζει ένα άδειο γήπεδο δεν είναι και πολύ φυσιολογικό. Σωστά. Το χειροκρότημα είναι αυτό που επιζητείτε κι εσείς μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι θα αφήσω εσένα να κάνεις την ερώτηση. Φαντάζομαι ότι ακούγοντας το όνομα Νίκος Μποχορίδης, κάπου πάει το μυαλό σου. Πάει στο Λευτέρη Μποχορίδη, σου άφησα βέβαια τον περιθώριο και, ναι, και ωραία, η συνέντευξη ήταν κομμένη, κεραμένη πάνω σου. Επειδή με ρώτησες και πριν. Έχουν, βέβαια, να ζήσουν και τα δύο παιδιά, έχουν μια τρομερή ομοιότητα. Αυτό έχω να πω μοιάζουν, εγώ. Μοιάζεται πάρα πολύ. Ο αδελφός είναι στον Παναθηναϊκό. Ναι, αγωνίζονται σε λίγο με τη Ρεάλ, έχει τη γιορτή του σήμερα. Ευελπιστώ να μας κάνουν τον ένα. Και χρόνια πολλά, Λευτέρης, βέβαια. Είπαμε. Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά, να τον χαίρεσαι, Νίκο. Έχετε επικοινωνία, μιλάτε? Ναι, ναι, καθημερινά μιλάμε. Αφού δεν μπορούμε να βρεθούμε δυστυχώς από κοντά, είναι και αυτός μόνος γιατί είναι μακριά από τους γονείς μας στην Αθήνα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με όλη αυτή η κατάσταση. Ευτυχώς αυτός αγωνίζονται κανονικά και υπάρχει καθημερινότητα και ρουτίνα και είναι κάπως καλύτερα η ψυχολογία. Κριτική υπάρχει μεταξύ σας? Κριτική, όχι με την έννοια της κριτικής, υπάρχει σαν αδελφός προς αδελφός συμβουλή. Η καλοπροαίρετη, βέβαια, συμβουλή. Έχουμε έναν υγιή ανταγωνισμό, μπορώ να πω γενικά, επειδή προπονούμαστε από μικρή μαζί και υπάρχει εμπιστοσύνη στα λεγόμενα. Στα μονά, ποιος κέρδιζε? Στα μονά, μέχρι ένα σημείο που φτάσαμε να είμαστε πολύ ωριακά. Ναι. Παίζαμε συνήθως στα 21. Μόλις είδα ότι άρχισε να πλησιάζει η κατάσταση, νομίζω ότι δεν ξαναπαίξαμε από τότε. Οπότε τελικά έχω κερδίσει μόνο εγώ. Εντάξει. Δηλαδή κάπου εκεί πρέπει αυτό να ήταν 15, κάπου εκεί πρέπει να ήταν το τελευταίο μονό που ευτυχώς κέρδισα. Εκεί λες, Νίκο. Σταματήσαμε εκεί και φύγαμε, κύριε. Πρέπει να σταματήσω. Σωστά. Ναι. Και πώς οπότε δεν πρέπει να λέω ότι με κέρδισε ακόμα. Κάπου θα με στριμώξει βέβαια. Μου λέει δεν γίνεται, πρέπει να παίξουμε ένα. Θα την πατήσω κάποια στιγμή. Εντάξει. Και εκεί θα δυσκολευτούμε λίγο εκεί. Θα σου μείνει τουλάχιστον η ικανοποίηση ότι βλέπεις τον αδερφό σου και προχωράει έτσι με ταχύτατα βήματα και σε ανωδικό επίπεδο. Νίκο, τι βλέπεις σήμερα με τη Ρεάλ? Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό που καλείται να κάνει την υπέρβαση, έτσι. Για να αντιμετωπίσει ναι, μια τέτοια ομάδα. Πρέπει να δώσουν το 200%, να είναι συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι, δεν έχει περιθώριο για νεκρά διαστήματα. Είναι ένα ματς στην έδρα, τους κάνανε μια κακή ήττα με τις Αλγύριες πριν, οπότε είναι ένα παιχνίδι που για να μπορέσουν λίγο να ξαναπάρουν και τα πάνω τους, αν μπορέσουν να το κερδίσουν. Μετά ξανά έχουν ένα εντός με την Άλμπα και θα είναι λίγο πιο δωρικά τα πράγματα όταν έχεις χάσει 2 παιχνίδια ήδη στην έδρα σου. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο Μποχορίδη, να σε ευχαριστήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να ευχηθούμε γρήγορα επιστροφή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να ξανανοίξουμε σύντομα να μπορούμε να τα πούμε και από κοντά. Από κοντά, εδώ στο στούντιο θα. Ή θα έρθουμε εμείς στο μπάσκετ, εκεί στο γήπεδο. Λοιπόν, ευχαριστούμε ή πολύ. Να έρθετε στο γήπεδο να σας δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Βέβαια, να είσαι καλά, Νίκο.